Θα γίνει η σοβαρή συζήτηση που τώρα έχει παραπεμφθεί για το καλοκαίρι. Να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, απεκαλύφθη και χθες στην Γερμανική Βουλή, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, κατατέθηκε το προσύμφωνο της συνθήκης, όπου μέρος του είναι το πολυνομοσχέδιο το οποίο ψήφισε η Ελληνική Βουλή προ δεκαημέρου, και από εκεί και πέρα είναι δεσμεύσεις οι οποίες θα μπουν μπροστά Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη σε σχέση με τα εργασιακά, με τις συντάξεις και με μία σειρά άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και άρα το μνημόνιο νούμερο 3 όχι απλά είναι επιθύρες, αλλά ήδη έχει επισημοποιηθεί, όπως επίσης και τα επιπλέον 20 προαπαιτούμενα για τα 2 δις τα υπόλοιπα της δόσης των 8 δις. Άρα είναι μεγάλη κοροϊδία για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και ύστερα για τον λαό να μιλάμε για τέλος του μνημονίου τη στιγμή που οι δεσμεύσεις, πρέπει να ξέρετε, οι οποίες είναι υπογεγραμμένες και εμπεριέχονται μέσα στα ήδη αναγνωρισμένα μνημόνια, πηγαίνουν πάρα πολύ μακριά από τώρα. Μόνο για τις συντάξεις, αυτό το φοβερό που έρχεται από το 15-16 και ύστερα, το κράτος να εγγυάται μόνο τα 300 με 350 ευρώ και από εκεί και πέρα για απειρημιχθεί το ανάλογα της κατάστασης των ταμείων, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μνημονιακή δέσμευση την οποία πολύ δύσκολα κάποιος θα μπορέσει να ταρακουνήσει, εμείς παραδείγματος χάρη που θέτουμε το ζήτημα, αλλά είναι μνημόνιο, κύριε, το οποίο θα εφαρμοστεί τότε. Το γεα απειρημιχθεί το για το οποίο μιλάτε μπορεί να γίνει μόνο από την κατάσταση των ταμείων και την κατάρρευσή τους, δεν μπορεί να οδηγηθεί, να δημιουργηθεί από την πόλωση στην οποία έχει οδηγηθεί ο λαός αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι και στο άρθρο του κυρίου Τσίπρα σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών, που έχει τίτλο «Η ΣΥΡΙΖΑ ή Μέρκελ». Ναι, τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει πως σήμερα έρχεται η Μέρκελ και είναι, επιτρέψτε μου να σας πω, θα έπρεπε η Αθήνα να είναι ελεύθερη πέραν των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Θα έπρεπε η Αθήνα να είναι ελεύθερη, έτσι ώστε οι Αθηναίοι άλλοι μένουν να την επιφημίσουν, αυτοί όλοι που βλέπουν ότι άνοιξε μία πόρτα και ένα παράθυρο για την προοπτική της χώρας, άλλοι να εκφράσουν τη δυσαρέστιά τους. Δηλαδή το «είμαι το ΣΥΡΙΖΑ, είμαι τη Μέρκελ», είναι το παλιό μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Υπάρχει αυτή η κλειστή, για μια ακόμη φορά, πόλη την οποία δεν είχαμε ζήσει ούτε σε πολύ χειρότερους καιρούς, και εγώ τους έχω ζήσει δυστυχώς αυτούς τους καιρούς. Βεβαίως οι δρόμοι τώρα είναι δύο βασικοί. Εγώ δεν θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από τη μια πλευρά και όλοι οι άλλοι από την άλλη, αν είναι δυνατόν, προς Θεού. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η καρδιά, ο κορμός ποσοστιαία της εναλλακτικής πρότασης. Αυτό σας βάζει απέναντι πιστεύω από τον κύριο Τσίπρα που το γράφει όχι, σήμερα στην Εφημερίδα. Εγώ το λέω πιο ευέλικτα, διότι το γράφει πιο συστηματολογικά σήμερα ο πρόεδρος. Εντάξει, δεν είναι θέμα μετριοπάθη. Για να είμαστε ειλικρινείς, σας παρακαλώ, μην με βάζετε. Για να είμαστε ειλικρινείς, και 35% και 34% να πάρει ένα κόμμα τώρα, εν προκειμένου ΣΥΡΙΖΑ, και να πάρει με αυτό το κλεπτονοθευτικό σύστημα, έτσι, που ισχύει τώρα, να πάρουμε ας πούμε 151 βουλευτές, μια απόλυτη πλειοψηφία, αντιλαμβάνεστε ότι για τόσο ριζικές και ριζοσπαστικές αλλαγές που μιλάμε δεν αρκεί. Δηλαδή εμείς είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί για συμμαχίες, συνεργασίες, ανοχές, συνενέσεις. Με ποιους? Στην κοινωνία κυρίως, αλλά και μέσα στην πολιτική. Και μέσα στην πολιτική. Μέσα στην πολιτική σκηνή με ποιους? Προς όλα τα κόμματα. Έλα, μην λέτε τέτοια κόμματα, σας παρακαλώ. Προς όλους οι οποίοι έχουν μια αντιμνημονιακή πολιτική ή μπορεί να την αποκτήσουν συντοχρόνο. Ποιοι κατά την άποψή σας μπορεί να την αποκτήσουν συντοχρόνο? Δηλαδή. Αυτό, οι διεργασίες αυτές είναι ζωντανές σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Είδατε το ποτάμι, το ρωτάτε προς τα που θα πάει και σου λέει το σκέφτομαι. Θέλω να σας πω παντού. Και στη Δημά, ακόμα και σε δυνάμεις. Το ποτάμι δεν είναι στη Βουλή. Ακόμα και σε δυνάμεις. Το ποτάμι, ναι, δεν είναι. Φαίνεται ότι θα μπει. Ή και οι οικολόγοι, ας πούμε, επίσης έχουν τις δικές τους διεργασίες. Το κουκουέ που σας απαντάει εδώ τόσες φορές ότι εμείς δεν συνεργούμε, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ίδιος με τους άλλους, είμαι σίγουρος πως όταν παρουσιάσουμε τις προγραμματικές δηλώσεις μιας κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας όπως θεωρούμε εμείς, θα σκεφτεί με ιστορική ενόραση το τι θα κάνει τότε. Θέλω να σας πω, είμαστε μπορεί πολύ ανοιχτοί. Μπορεί να βρείτε κοινά σημεία ακόμη και με το Πασόκ, για παράδειγμα.
Που δεν επίσης αναζητά τη σας λέω ευθύτατα τη ότι, ρίζα του, σας λέω ευθύτατα του. Ότι οι εξελίξεις από τις με τις ευρωεκλογές και ύστερα μπορεί ακόμα και σε αυτό το χώρο να υπάρξουν δυνάμεις που είναι δικό τους θέμα να βγουν μπροστά και να διαμορφώσουν μια άλλη στρατηγική. Άρα να ρωτήσω, και να, όταν πηγαίνεις μέσα στη Βουλή για να παρουσιάσεις προγραμματικές δηλώσεις, θέλεις την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Και αυτή να είστε σίγουροι ότι θα την προσελκύσουμε. Κύριε Βούτση, αποδέχεστε την πρόταση του κύριου Παπανδρέου να συνεργαστείτε με τις εκλογές? Δεν είμαστε καθόλου σεκταριστές, όπως λέγεται στην αριστερή. Σας ρωτάει για Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου έκανε μια πρόταση. Έχει χρεωθεί τη βασική ευθύνη για το πώς έφτασε η χώρα εκεί που έφτασε. Και με αυτή την έννοια, οι προτάσεις που κάνει ενδεχομένως έχουν ένα ακροατήριο μέσα στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Παρακολουθούμε αυτή τη συζήτηση, αλλά αφορά έναν άλλο χώρο αυτή τη στιγμή. Άρα απορρίπτεται, είναι... δεν κατάλαβα. Μα δεν μας έκανε καμία πρόταση. Τι έκανε δημόσια, έκανε τοποθέτηση. Μάλιστα, είπε ότι. Δεν μπορείτε να συμφωνήσετε. Δεν μιλάτε με κάποιον τρίτο. Να είστε σίγουροι, κύριε Αυγενάκη. Αυτά χρόνια μου ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Λέμε πολλά, αλλά χωρίς να λέμε τίποτα. Μεγάλο ρεύμα αλλαγή, κοινωνική πολιτική αλλαγή. Αυτό δεν είναι γεγονός. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαστε δύο κόσμοι, αλίμονο. Πού θα η χώρα μας... πίσω εσείς, αλήθεια, για να βρείτε τη σύγκληση? Πού θα κάνετε πίσω για να καταλήξετε σε μια σύγκληση με πολιτικές δυνάμεις που θα αλλάξουν σε τίποτα, στάση σε τίποτα πολιτική. Από αυτά τα οποία έχουμε σηματοδοτήσει. Δηλαδή θα έρθουν σε εσάς όλοι? Δεν θα έρθει κανείς σε εμάς. Θα στηρίξει για το δικό του το καλό και πώς βλέπει το καλό της χώρας ή της ιστορικής του διαδρομής. Τις σημερινές σας θέσεις λέμε... ή θα κάνετε κι εσείς λίγο, θα όχι, ρίξετε λίγο νερό στο κρασί σας? Μήπως οι θέσεις σας αύριο γίνουν λίγο πιο ήπιες? Κυρία Τσαπανίδου, μπορεί να γίνουν πάρα πολλοί συμβιβασμοί. Και από αλλά εσάς, θα και γίνουν, από το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Γιατί όμως, αν πρόκειται να γίνουν, θα γίνουν εν όψη πολύ σκληρών αντιπαραθέσεων για να προωθηθούν όμως αυτές οι θέσεις. Δηλαδή μπορεί και χρονικά να πάνε πίσω μερικά πράγματα, όχι όμως από αυτά, είμαι πάρα πολύ σαφής, για τα οποία έχουμε δεσμευθεί. Άρα, δηλαδή λοιπόν, κατώτερον μισθός, κατώτερη σύνταξη, ένας πρώτος συμβιβασμός, λοιπόν, κύριε Τσαπανίδου. Η μετενέργεια στις συμβάσεις. Κύριε Βουτσή, ένας πρώτος συμβιβασμός. Σε αυτά είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Από εκεί πέρα θα χρειαστεί ο δικός χάρτης. Μην έχετε αμφιβολία. Το μπορεί να γίνουν συμβιβασμοί. Βεβαίως, έτσι δεν είναι καλό πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν είναι πολύ μεγάλο σε απόσταση, πολύ μακριά σε απόσταση από το θα ασκήσουμε το μνημόνιο, θα νομοθετήσουμε, θα αλλάξουμε. Για ό,τι χρειαστεί άμεσα να αλλάξει, δηλαδή οι νόμοι με τους οποίους τα μνημόνια εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα σε σχέση με τα εργασιακά και άλλα, θα αλλάξουν άμεσα. Για θέματα που έχουν σχέση με τη διαπραγμάτευση και την αντιπαράθεση που θα γίνει με τους Ευρωπαίους εταίρους, είναι σαφές ότι θα πάρουν το χρόνο που απαιτείται για να υπάρξουν λύσεις. Άρα δεν θα λυθεί με ένα άρθρο, δεν θα καταψηφίσετε με ένα άρθρο, δεν θα ακυρώσετε τα μνημόνια με ένα άρθρο που λέγατε. Αφού τα ακυρώσουμε, θα πάμε να συζητήσουμε. Αφού για να δούμε αυτά θα τα πείτε στις εκλογές. Με ένα άρθρο με περισσότερα δεν έχουμε εμπειρία πάνω σε αυτό, κύριε Τσαπανίδου. Κυρία Τσαπανίδου, αυτή η συζήτηση νομίζω ότι παρέλκει αυτή την ώρα, γιατί θα γίνει.